Χριστάκη, για πες μας την δική σου άποψη για την αναμέτρηση αυτή. Εντάξει, να πούμε ότι πρώτα απ' όλα να πούμε ότι ήταν όντως μια πολύ καλή ευκαιρία για την ομάδα της ανόρθωσης εάν μπορούσε να πάρει τους 3 βαθμούς. Διότι πρώτα απ' όλα λιγοστεύουν επικίνδυνα τα παιχνίδια. Μετά είναι πολύ μικρές οι αποστάσεις μεταξύ των ομάδων που διεκδικούν την εξάδα. Και το τρίτο ήταν ότι παίζαμε με μια ομάδα η οποία έχει αυτή τη στιγμή που μιλούμε τους ίδιους στόχους, τους στόχους της εξάδας. Τώρα όσον αφορά το παιχνίδι, να πούμε ότι ήταν εξ αρχής δύσκολο το παιχνίδι. Είναι αλήθεια ότι μετά το 20 και με τα δεδομένα τα αριθμητικά που υπήρχαν η ομάδα προσπάθησε να πάρει κάτι περισσότερο από τον ένα βαθμό. Είχε τον πρώτο λόγο, κακά τα ψέματα. Μπορεί να μην έγιναν μεγάλες ευκαιρίες, όπως είπε και ο Πανίκος προηγουμένως. Όμως θεωρώ, η δική μου ταπεινή άποψη ήταν ότι αν έπρεπε να κερδίσει μια ομάδα, τουλάχιστον με τα δεδομένα που έχουν δημιουργηθεί, θα ήταν η ανόρθωση. Δεν μπορούμε να προξουφλήσουμε από τώρα τι θα γινόταν αν έπαιζε και Πάφος με 11 παίκτες, όμως αυτό που είδαμε σαν 90 λεπτό μας αφήνει έτσι μια πικρία για το γεγονός ότι είχαμε μια καλή ευκαιρία για να κάνουμε ένα έτσι πολύ μεγάλο άλμα σήμερα. Ναι. Σε ένα παιχνίδι, Χριστάκη, στο οποίο η Ανόρθωση παίζει για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα με 10 ποδοσφαιριστές. Με 11, παίζει ο αντίπαλος, παίζει με 10. Ναι, συγγνώμη, με 11 ποδοσφαιριστές. Με πλεονέκτημα. Ναι. Και έχεις πει ότι όπως ακόμη και με εκείνα τα αριθμητικά δεδομένα η Ανόρθωση ήταν πιο κοντά στην νίκη, συμφωνώ μαζί σου, αλλά το θέμα εδώ είναι ότι έπρεπε να δημιουργήσει περισσότερα θέματα στην αντίπαλη ομάδα λόγω ακριβώς του πλεονεκτήματος που είχε και δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί καθόλου τον Νοβότνη. Ο Νοβότνη δεν είναι μέσα δεν είναι ο παίκτης κλειδί στο σημερινό παιχνίδι που θα μπορούσε να δημιουργήσει. Διότι είναι ένας καλός παίκτης, δεν τροφοδοτήθηκε όμως αρκετά. Ναι. Εντάξει, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι ακόμα και με 10 ποδοσφαιριστές όταν αγωνίζεται η άλλη ομάδα, δεν είναι τόσο εύκολο να δημιουργηθούν ευκαιρίες. Ειδικά όταν έχεις να αντιμετωπίσεις μια ομάδα η οποία εκτός που ποιότητα έχει και εμπειρία. Είχε πολύ καλό transition η ομάδα της ΠΑΦΟ όταν έπαιρνε την μπάλα. Δεν πανικοβλήθηκε όταν έπαιρνε την μπάλα απλά να διώχνει. Ήταν και επικίνδυνη και στις αντεπιθέσεις. Αυτό που δεν είχε ανόρθωση, αυτό που δεν μέτρησε στο γεγονός ότι είχε παίχτη περισσότερο, νομίζω ότι δεν είχε να παίχτη κοντά στον Νοβότκι, κοντά στην κορυφή, ο οποίος εκτός που θα μπορούσε να πατούσε και τετράγωνα θα έδινε και περισσότερες βοήθειες στην κορυφή. Θα έλεγα ότι παρόλο ότι δεν είμαι ξεκίνων που λέω ότι οι απουσίες μετρούν, ειδικά σε μεγάλες ομάδες, όμως στο σημερινό ειδικά παιχνίδι νομίζω ότι η απουσία του Λάζαρου φάνηκε, ειδικά μετά το γεγονός ότι έπαιζε με 11 παίκτες η Ανόρθωση, διότι θα ήταν ένας ποδοσφαιριστής, ναι, ο οποίος και θα πατούσε τετράγωνα και θα χρησιμοποιούσε και τα πόδια του εκτός τετραγώνων. Διότι ξέρετε, όταν υπάρχουν πολλοί ποδοσφαιριστές πίσω από την μπάλα, πρέπει να έχεις 2-3 πράγματα. Καλό crossing με πολλούς παίκτες στα τετράγωνα όταν επιτίθεσαι ή καλά πόδια. Και αυτό δεν το είχε, ειδικά το δεύτερο η Ανόρθωσης, λόγω αν θέλεις απουσίας και του Λάζαρου, ο οποίος είναι ένας ποδοσφαιριστής, ο οποίος μπορούσε να ξεκλειδώσει την ομάδα με αυτόν τον τρόπο. Και να ανοίξει διαδρόμους. Κύριε Κασία, ναι. Είπατε ότι η Ανόρθωση σήμερα είχε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να κάνει το βαθμολογικό άλμα, κάτι που έκανε ο ΑΠΟΕΛ λίγες ώρες αργότερα, εκμεταλλευόμενος τόσο τις απώλειες της Ανόρθωσης όσο και της ΠΑΦΟΥ. Επί της ουσίας όμως, για την Ανόρθωση, τι σημαίνει αυτή η απώλεια των 2 βαθμών και τι πρέπει να κάνει στη συνέχεια προκειμένου να τερματίσει στην πρώτη εξάδα? Πρώτα απ' όλα πρέπει να πούμε κάτι, ότι μπορεί ο κόσμος να μην το έχει αντιληφθεί. Εσείς σίγουρα, επειδή είστε στον χώρο της αθλητικογραφίας, ότι αυτά τα 3
σε μερικούς 4 παιχνίδια που έχουν απομείνει. Η ανόρθωση έχει ένα πλεονέκτημα εναντί των άλλων. Αν θέλεις, των άλλων τριών ομάδων, οι οποίοι αυτή τη στιγμή που μιλούμε διεκδικούν την εξάδα, θα έλεγα ότι έχει ακόμα μισό βαθμό πιο πολύ από τις άλλες τις ομάδες. Και αυτό βγαίνει από το γεγονός ότι στα μεταξύ τους παιχνίδια έχει πλεονέκτημα. Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση ισοβαθμίας, είτε με την Ομόνια, είτε με την Πάφο, με τα ΠΟΕΛ, με τα δεδομένα ότι δεν θα χάσει ανόρθωση στη Λευκωσία, θα έχει και με τα ΠΟΕΛ πλεονέκτημα. Αλλά τουλάχιστον με την Πάφο και την Ομόνια, αυτή τη στιγμή που μιλούμε, διότι έχει παίξει και τα δύο παιχνίδια, έχει πλεονέκτημα σε περίπτωση ισοβαθμίας. Αυτό είναι ένα δεδομένο το οποίο θα παίξει, μπορεί να παίξει και το δικό του ρόλο. Είπαμε ότι για αυτές τις ομάδες, δηλαδή αν βγάλουμε τον Απόλλωνα, ο οποίος και μαθηματικά είναι στην εξάδα, οι άλλες ομάδες αυτή τη στιγμή έχουν στόχο την εξάδα, διότι υπάρχουν ακόμα 30 βαθμοί, οι οποίοι είναι πάρα πολλοί βαθμοί, για να διεκδικήσεις ακόμα και το πρωτάθλημα. Εκτός αν είσαι 15 με 20 βαθμούς διαφορά, ο έκτος από τον πρώτο. Που δεν θεωρώ ότι θα υπάρχει τόση μεγάλη διαφορά. Απλά για να σας απαντήσω την ερώτηση, είναι ότι ναι, ο στόχος της ανόρθωσης αυτή τη στιγμή είναι να καταφέρει να μπει στην εξάδα, διότι θεωρώ ότι υπάρχει το υλικό για να διεκδικήσει, ναι, να διεκδικήσει όσο πιο ψηλή θέση μπορεί. Κύριε Αντωνίου, ο Χρήστος ήταν χαφάκι. Ήταν ένα οχτάρι, έτσι. Ναι, ήταν καλός χαφ. Ναι. Ναι, ήταν οχτάρι. Δεκάρι, τι ήταν. Έβγαινε και μπροστά. Ναι. Ναι. Έχει θέση ο Χρήστος ο Κασιανός στο σημερινό ποδοσφαιρό. Ναι, με τη σημερινή προπόνηση φυσικά. Ναι, βέβαια με τη σημερινή προπόνηση. Ένας Κασιανός, ας πούμε, θα ήταν χρήσιμος στην ανόρθωση σήμερα. Οπωσδήποτε, ναι, είμαι σίγουρος. Ήταν ψηλής ποιότητας παίκτης, εγκεφαλικός παίκτης. Mm-hmm. Πανικό, θες να πεις κάτι για τον Χρήστο. Αν του έδιναν ευκαιρίες. Αν του έδιναν ευκαιρίες. Αυτό Χρήστο, πώς το εκλαμβάνεις τώρα. Να απαντήσω για μένα, να πω ότι δεν είναι σίγουρο αυτό που είπε ο Τάκης ο Αντωνίου, καθώς ήταν διαφορετικό το ποδόσφαιρο παλιά. Σωστά. Είναι διαφορετικό σήμερα, όμως θα συμφωνήσω μαζί του ότι ήταν διαφορετική και η προπόνηση. Διαφορετικό το μυϊκό σύστημα των παιδιών που έπαιζαν παλιά, διαφορετικό τώρα, διαφορετικοί τραυματισμοί που είχαμε εμείς, διότι δεν είχαμε καλή, αν θέλεις, προπονητική, φυσιοθεραπεία, κινησιοθεραπεία, ενδυνάμωση, διαφορετικός ο τρόπος που ζούμε και συμπεριφερόμασταν παλιά και πώς γίνονται τώρα με τους παιδοσφαιριστές. Όμως, εντάξει, το ταλέντο υπήρχε και αν έκτιζε σωστά στο ταλέντο, ναι, σίγουρα μπορούσες να παίξεις και ποδόσφαιρο. Ναι, εγώ θέλω να ρωτήσω το Κριστάκη, ποια είναι η ομάδα με τις λιγότερες πιθανότητες να μπει εξάδα μετά τα σημερινά παιχνίδια και ό,τι απομένει από εδώ και μπρος. Από την αρχή του πρωταθλήματος ήμουν πολύ επιφυλακτικός σε αυτά τα αυτά, διότι σε προβλέψεις και νομίζω ότι είμαι κοντά σε αυτό που έλεγα παλιά, ότι Αν ρωτούσατε κάποιον πριν 2-3 εβδομάδες, θα έλεγε ότι υπάρχουν 3-4 ομάδες οι οποίες είναι σίγουρα στην εξάδα. Τώρα δεν είναι 3-4 ομάδες, μπορεί να είναι μόνο μία ή και δύο. Ο λόγος είναι πολύ απλός, οι διαφορές είναι πάρα πολύ μικρές. Οι διαφορές και στη βαθμολογία αλλά και στη δυναμικότητα των ομάδων είναι πολύ μικρές. Το μόνο που έχει αλλάξει και αλλάζει κάθε εβδομάδα είναι οι διαθέσιμοι βαθμοί που υπάρχουν πλέον ώστε να τελειώσει το πρωτάθλημα. Απλά για να μην αποφύγω όμως την ερώτηση σου, Πανικό, ναι, θα πω ότι δυσκολεύεσαι. Όχι, δεν δυσκολεύομαι. Ας τον απαντήσει. Θα πω ότι η Πάφος έχασε μια πολύ καλή ευκαιρία για τη δική της ομάδα σήμερα για να κλειδώσει την εξάδα, διότι έχει πιο εύκολο πρόγραμμα. Σωστά. Φαινομενικά πάντα με τις άλλες ομάδες. Και αυτό ίσως να τη στοιχήσει. Η Ομόνια, κακά τα ψέματα, θα παίζει με την πλάτη στον τοίχο. Θέλει τουλάχιστον για μένα, η προσωπική μου ταπεινή άποψη,
Αν δεν πάρει 6 με 7 βαθμούς, δεν μπορεί να είναι στην έξω. Μάλιστα. Από τα τρία παιχνίδια που έχει. Όμως έχει τις δυνατότητες, διότι δεν είναι και τόσο δύσκολο το πρόγραμμα της. Μπορεί να διεκδικήσει αυτούς τους δύο. Πώς δεν είναι, παίζει με Άρη εκτός έδρας και με ΑΠΟΕΛ. Μα με την ίδια λογική και το ΑΠΟΕΛ και ο Άρης πρέπει να πάρουν αυτούς. Απλώς ο ΑΠΟΕΛ και ο Άρης έχουν και παιχνίδια στο χέρι. Με αυτή την έννοια το λέω. Όλα ξεκινούν από το αυριανό παιχνίδι της Ομονίας. Αν η Ομονία δεν καταφέρει να κερδίσει αύριο, δεν θα μιλούμε πλέον με αυτά τα δεδομένα. Ωραία, να κερδίσει όλα. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Να σε καλά. Χρήστο, μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Καλό σου βράδυ. Ευχαριστούμε.